Ιανουαρίου, η περιτομή του Χριστού Ο Μοσαϊκός νόμος διέταζε την περιτομή των αρσενικών παιδιών, η οποία γινόταν κατά την 8η μέρα από αυτή της γέννησης του παιδιού. Η τελετή αυτή έπαιρνε μέρος μέσα σε κτίριο τη συναγωγής. Το πρωί παρουσία δέκα τουλάχιστον προσώπων. Έτσι και η περιτομή του βρέφους Ιησού έγινε στη συναγωγή της Βηθλεέμ. Εορτάζει επίσης σήμερα ο Μέγας Βασίλειος. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Με την φράση αυτή το απολυτίκιο απόλυτα επιτυχημένα τονίζει την κοινωνική προσφορά του Αγίου Βασιλείου που με την θεία διδασκαλία του στόλισε με αρετές τα ήθη και τη ζωή των ανθρώπων. Ο μέγας αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε το 329, κατάλληλος το 330 μετά Χριστόν στη Νεοκεσάρια του Πόντου. Επισκέφτηκε νεαρός ακόμα την Αθήνα, όπου επί τέσσερα χρόνια συμπλήρωσε τις σπουδές του, σπουδάζοντας φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία και ιατρική έχοντας συμφοιτητές του τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, τον Θεολόγο, και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Από την Αθήνα επέστρεψε στην Κεσάρια και δίδασκε την ρητορική τέχνη. Αποφάσισε όμως να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή και γι' αυτό πήγε στα κέντρα του ασκητισμού για να διδαχθεί τα της μοναχικής πολιτείας στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία και Μεσοποταμία. Όταν επέστρεψε, αποσύρθηκε σε μια μονή του πόντου, αφού έγινε μοναχός και ασκήθηκε εκεί με κάθε αυστηρότητα για πέντε χρόνια, 357 έως 362. Ήδη τέλεια κατηρτισμένος στην Ορθόδοξη πίστη, χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Ευσέβιο Κεσαρίας. Ο υποδειγματικός τρόπος της πνευματική εργασίας του, δεν αργεί να τον ανεβάσει στον θρόνο της αρχιεροσύνης, διαδεχόμενος τον Ευσέβιο στην Επισκοπή της Κεσαρίας το 370 μετά Στα 50 του χρόνια, ο Μέγας Βασίλειος, εξαιτία της ασθενικής κρασεώς του και της αυστηρής ασκητικής ζωής του, ορισμένες πηγές λένε πως από βαριά αρρώστια του ύπατος ή των νεφρών, την 1η Ιανουαρίου του έτους 378, Κατάλους 379 με 380, εγκαταλείπει το φθαρτό και μάταιο αυτό κόσμο, αφήνοντας παρακαταθήκη και ιερή κληρονομιά στην ανθρωπότητα ένα τεράστιο πνευματικό έργο. Το απολυτίκιό του έχει ως εξή. Ισπάσαν την γη εξήλθεν ο σου, ω δεξαμένην των λόγων σου. Δύο, Θεοπρεπό σε δεγμάτισες». Την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμη σας, βασίλειον ιεράτευμα. Πάτε Χριστόν των Θεών οικέτευε, η εμείν το μέγα έλεος. Εορτάζει σήμερα και ο Άγιος Θεόδωτος, μαρτύρησε διαξίφους. Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Ναζιαζού, πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Εορτάζει σήμερα ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος Τριγλίας. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του. Ξέρουμε μόνο ότι ήταν ηγούμενος μιας από τις τέσσερες γνωστές μονές στην Τριγλία, δηλαδή των μονών Μηδικίου, Βαθέος Ρίακος, του Αγίου Στεφάνου και του Αγίου Ιωάννου. Ποιά από αυτές όμως και πότε έζησε μας είναι άγνωστο, την μνήμη του αναφέρει μόνο ο Άγιος Νικόδημος τον συναξαριστή του. Εορτάζει επίσης σήμερα ο Άγιος Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Ο Άγιος αυτός νεομάρτης καταγόταν από την Τρίπολη της Πελοποννήσου, άγνωστο για ποιου λόγου συνελήφθη από τους Τούρκους στο Οντεμίσιο Τέμιση της Μικράς Ασίας το 1776, και πιεζόμενος να σπαστεί το Κοράνιο, στάθηκε ακλόνητο στην πίστη των πατέρων του. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, τον κρέμασαν και έτσι έλεβε το στέφανο του μαρτυρίου. Εορτάζει επίσης σήμερα 1η Ιανουαρίου ο Άγιος Τηλέμαχος. Ο Άγιος Τηλέμαχος αναφέρεται ότι ήταν μοναχός του 5ου αιώνα. Ταξίδεψε από την Ασία στη Ρώμη θέλοντας να σώσει την πόλη. Αντιτάχθηκε στις μονομαχίες που γίνονταν μέχρι θανάτου στα αμφιθέατρα και ο ίδιος όρμησε στο Κολοσσέο και φώναξε τους μονομάχους να σταματήσουν στο όνομα του Χριστού. Τότε το πλήθος άρχισε να γελάει και να τον γιουχάρει. Ένας από τους μονομάχους χτύπησε στο στομάχι τον τηλέμαχο με το ξύβος του και εκείνο έπεσε κάτω. Στάθηκε και ξαναφώναξε στους δύο μονομάχους να σταματήσουν. Ο άλλος μονομάχος τον κάρφωσε στο στομάχι του με το ξύφο και εκείνος αφού ψέλλισε για τελευταία φορά το ίδιο, πέθανε στο δάπεδο του αμφιθεάτρου βουτυγμένο στο αίμα. Το πλήθος σιώπησε και εκένωσε το Κολοσσέο. Χάρη σε αυτόν τον Άγιο, την 1η Ιανουαρίου του 404, την ημέρα του θανάτου του, έλαβε χώρα η τελευταία μονομαχία στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εξαιτίας του θανάτου του Τηλεμάχου, έπειτα από τρεις ημέρες, με αυτοκρατορικό διάταγμα, επί αυτοκράτορα ονορίου, καταργήθηκαν οι μονομαχίες. Υπάρχει αναφορά για τον τηλέμαχο στην εκκλησιαστική ιστορία του Θεοδόρητου, που είναι συλλογή βιβλίων που εκδόθηκαν από τον Μίγν. Στους παπικούς κύκλους, ο Άγιος, εκτός από τηλέμαχος, είναι γνωστός με το όνομα Αλμάχιος.